Στα λύκεια όλους της χώρας έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ λίγο μετά τις 11.30 άνοιξε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία οι υποψήφοι με τους προσωπικούς τους κωδικούς μπορούν επίσης να βρίσκουν τις βαθμολογίες τους. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τα αποτελέσματά του, είτε επισκεπτόμενος στο λύκειό του, είτε χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό του και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που αναρτώνται στα λύκεια με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2020 περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία, ανεξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονοματιστικά του στοιχεία. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των γενικών ενιαίων ηλικίων και πάλι στις Πανελλήνιες 2020. Υπενθυμίζεται ότι φέτος στις Πανελλήνιες οι υποψήφοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εξεταστούν είτε με το παλαιό είτε με το νέο σύστημα. Η διαφορά είναι ότι με το νέο σύστημα δεν εξετάστηκαν υποψήφοι των ανθρωπιστικών σπουδών στα λατινικά, αλλά στην κοινωνιολογία και παράλληλα δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητες στις βαθμολογίες των μαθημάτων. Σύμφωνα με την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων από το σύνολο των 71.547 υποψηφίων των γενικών ενιαίων ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα, σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού πάνω από τη βάση έγραψε το 72,87% των υποψηφίων στην ελληνική γλώσσα, το 71,75% στην βιολογία, το 62,03% στην κοινωνιολογία, το 60,24% στην οικονομία. Σχεδόν ένας στους δύο υποψηφίους έγραψε κάτω από τη βάση, στα μαθηματικά, αλλά και στην ιστορία το 50,81%. Μόλις 22 υποψήφοι αρίστευσαν στην ελληνική γλώσσα και το 0,79% των υποψηφίων στα αρχαία ελληνικά. Το 35,20% των υποψηφίων στα μαθηματικά δεν κατάφερε να πάρει πάνω από 5 βαθμούς και αντίστοιχα το 29,67% στην ιστορία. Στην ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών οι υποψήφοι τα πήγαν καλά σε ελληνική γλώσσα και μαθηματικά, καθώς πάνω από τη βάση έγραψε το 82,66% και το 66,86% αντίστοιχα. Αντίθετα, το 41,50% των υποψηφίων στη φυσική και το 48,75% στη χημεία έγραψε κάτω από τη βάση. Στην ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών ένας στους δύο έπιασε τη βάση, ενώ αντίστοιχες είναι και οι επιδόσεις των υποψηφίων στα αρχαία ελληνικά. Μόλις το 24,41% των υποψηφίων στα μαθηματικά έγραψε πάνω από τη βάση στην ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, ενώ πάνω από τη βάση έγραψε το 58,15% των υποψηφίων στα νεοελληνικά και το 60,24% στην οικονομία. Πολύ καλές είναι και οι επιδόσεις των υποψηφίων στην ομάδα σπουδών υγείας, καθώς με το 28,25% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στη βιολογία και το 13,22% στην ελληνική γλώσσα. Από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 17 Εβδόμου, όλοι οι υποψήφοι των Πανελληνίων 2020 θα μπορούν πλέον να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, επιλέγοντας οριστικοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, κανείς υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του δελτίο. Από το Υπουργείο Παιδείας προτείνεται οι υποψήφοι να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές τους προτιμήσεις. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, όλα τα γενικά ενιαία λύκεια και τα ΕΠΑΛ, εκτός από την προγραμματισμένη τους εφημερία, θα λειτουργήσουν μία επιπλέον ημέρα, η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς για να υποστηρίξουν τους υποψήφιους των Πανελληνίων 2020 στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών τους δελτίων. Οι βάσεις εισαγωγής εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.